Συγκινησιακά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Μέσα στο χώρο που αποτέλεσε την καρδιά του μινωικού πολιτισμού, διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι ποιητές απήγγειλαν ποίηματα. Let Troy and Greece fight on without me. No doubt they will. Caminando lentamente. 14 από τους πιο γνωστούς Έλληνες και ξένους ποιητές βρίσκονται στην Κρήτη για το δεύτερο διεθνές φεστιβάλ ποίησης που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους, ο επί σειρά ετών σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα, Κρίστοφερ Μέριλ, ο οποίος έμοιαζε να απολαμβάνει κάθε στιγμή του στην Κρήτη. Είναι τόσο όμορφα εδώ. Το φαγητό είναι μοναδικό, όπως και οι παραλίες. Βλέπουμε σπουδαία μέρη. Έχω ταξιδέψει σε 100 περίπου χώρες, αλλά η Ελλάδα παραμένει η αγαπημένη μου χώρα. Οι ποιητές που προέρχονται από κάθε γωνιά της γης, από την Ισπανία έως τη Λατινική Αμερική, εξομολογήθηκαν ότι το νησί μας αποτελεί διαχρονικά πηγή έμπνευσης με την ομορφιά, τον πολιτισμό και το φως του. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ μεγάλο ποιητή. Είμαι ένας από τους ποιητές που κατά παράδοση παράγει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι για μένα είναι πράγματι τιμή και θα ήταν μεγάλη χαρά μου αν ακουστούν τα ποιηματά μου σε όσο γίνεται περισσότερο και στα σχολεία που θα πάμε και γενικά στις συγκεντρώσεις που θα διαβάσουμε ποιήματα. Μεγάλη πηγή έμπνευση. Το νησί εδώ, στην Κρήτη, έχει αρχαία ιστορία, έχει νεότερη ιστορία, έχει προφορικό και γραπτό λόγο πολύ ισχυρό, έχει αρχαιολογικούς χώρους με μεγάλη σημασία, έχει ένα πολύ δυνατό πανεπιστήμιο, έχει πολύ ωραία σχολεία, έχετε πραγματικά πάρα πολλά ωραία πράγματα. Το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, αναγνώσεις από Κρήτες ποιητές, αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή και διαλέξεις από διακεκριμένους καλεσμένους.